και πήραμε παραμάσχαλα. Τα Avengers πρέπει να κάνουμε και την πρώτη ταινία Avengers. Καλύτερη από το Age of Ultron. Εντάξει, όχι, είπαμε. Δεν ξέρω, παιδιά, τι να πω για αυτήν την ταινία. Είναι, ξέρω εγώ, είναι μια ταινία όπου σου συστήνει όλους τους χαρακτήρες να είναι μαζί. Είναι όλοι σούπερ ήρωες μαζί μέσα σε μια ταινία. Γι' αυτό είναι η πρώτη φορά που το είχα ξαναδεί αυτό σε ταινία. Είναι σχεδόν σαν το Age of Ultron. Τι γενικά αυτά θα πω, γεια σας. Όχι, δεν τελειώσω τώρα. Λοιπόν, επειδή πολλοί το έχουμε παραχέσει με τα μικρά επεισόδια Spoilerman, είπα και εγώ να κάνω ένα μεγάλο επεισόδιο Spoilerman όπως και παλιά. Και πάμε να ξεκινήσουμε την αφήγηση της ταινίας. Λοιπόν, η ταινία, ξέρω εγώ, αρχή με χάλασε με το exposition της. Αλλά προσοχή, εμένα δεν με χαλούσε αν ήταν στα μισά ή στο... ή ξέρω εγώ, στο τελευταίο, στην τελευταία σκηνή της ταινίας. Έγινε από το πρώτο κυριολεκτικά λεπτό. Και επειδή εγώ δεν έχω ξαναδεί ποτέ exposition στην ταινία από το πρώτο λεπτό, είπα και εγώ εντάξει, καμιά μέτρια θα είναι. Και εκεί πέρα κάτι γιατροί μαζί με τον Hawkeye ανοίγουν εκεί πέρα μία πύλη και εμφανίζεται ο Loki. Αν και δεν μας το εξηγεί ποτέ η ταινία πώς έγινε αυτό. Μόνο αν και εκείνη τη φορά όλο το σινεμά έλεγε εντάξει μπορεί να μας το πούν μετά, εγώ ήμουν ο μόνος που τσατίστηκε με αυτό. Αλλά πριν από δύο μέρες που την είδα την ταινία, κατάλαβα ακριβώς τι παίζει. Και θα σας πω σε περίπτωση που είδες σαν εμένα και το καταλάβαινε. Τα Infinity Stones που παίζουν μεγάλο ρόλο στις τελευταίες δύο ταινίες των Avengers, είναι ένα πετράδι όπου τα είχε ένας μαλάκας που δεν θυμάμαι το όνομά του. Αλλά μία μέρα ή μπορεί και νύχτα αυτός, του πέφτουνε κάτω. Βασικά αυτός είχε στο λαιμό του κάτι σαν πετράδια ή στο χέρι του και του έπεσαν σε 7 διαφορετικά πετράδια, δηλαδή μία πέτρα έσπασε κάτω και τα 6 Infinity Stones πετράδια είναι αυτά όπου εμφανίστηκαν και στην ταινία. Αλλά αφού εμφανίζεται Τώρα καπέγα να πω Lex Luthor. Αλλά αφού εμφανίζεται ο Loki, εμφανίζεται σαν απομηχανής θεός ο Nick Fury και λέει κύριε αφήστε κάτω ένα ραβδί που κράταγε τέλος πάντων. Ο Luthor λοιπόν έρχεται στη γη, κάνει λίμπα τα πάντα, παίρνει με το μέρος του ή βασικά τους κάνει πύληση εγκεφάλου ως αν τους ελληνικούς δημοσιογράφους, τον Hawkeye και τον Shelby και τους κάνει πύληση εγκεφάλου ο Loki. Αν και εγώ είμαι ο μόνος που θα ήθελε αυτή η ταινία να έχει διαφορετικό περιεχόμενο, διαφορετικό κακό και αυτή η συγκεκριμένη σκηνή και η σκηνή να γινόταν προς το τέλος της ταινία και καλά να τους απαγάγει και να τους κάνει πλήση εγκεφάλου και εκεί να τελειώσει η ταινία, ξέρω εγώ, και να γράψει το Be Continued. Αλλά τέλος πάντων, αυτό ήταν το επεισόδιο και αυτή εδώ είναι η ταινία και σου προτείνω να πας να τη δεις μετά από αυτό το βίντεο. Τα λέμε.